Να δούμε λίγο ήδη τους αποχωρήσαντες, δηλαδή μιλάμε για μεταγραφές Ολυμπιακού, αλλά φύγανε 16 παίκτες. Ναι, είναι Ρούμπεν Σεμέδο που πήγε στην Άλντου Χάιλ με μεταγραφή, Μαντί Καμαρά δανεικός, ο Νιεκούρου δανεικός, Τικίνιο μεταγραφή, Κανέ δανεικός, Φαντιγκά δανεικός, Τσούμιτς μεταγραφή, Κίτσος δανεικός, Νικολιάς φρι, Καραργύρης φρι, Πεπέ δανεικός, Αχμέτ Χασάν μεταγραφή, Ζίγκερ Νάγκελ δανεικός, Ρατζίλοβιτς πώληση, Καρβάλιο Στορίλ δανεικός, Λοβέρα δανεικός, Μάρκοβιτς μεταγραφή, Σουρλής δανεικός. Ναι, κάποιοι παίκτες βέβαια που έχουν δοθεί με δανεισμό είναι επειδή έχουν 4 και 5 χρόνια συμβόλαια. Ο Πεπέ, ας πούμε. Ναι, ο Νιεκούρου. Λοβέρα, έτσι ο Χασάν που. Ο Χασάν, ναι, όχι, ο Χασάν έχει βγει με μεταγραφή. Α, μεταγραφή ο Χασάν. Ναι, μεταγραφή. Ναι. Ή ο Ρατζέλοβιτς. Ναι. Έχουν φύγει. Ο Μάρκοβιτς, για μένα ο Μάρκοβιτς δεν ήταν τόσο χάλια. Έπρεπε να πάρει ευκαιρίες ο Μάρκοβιτς. Εντάξει, όλα αυτά κουβεντιάζονται και είναι σεβαστές. Ή ο Τσούμιτς. Αλλά λέω λοιπόν ότι πραγματικά. Σουρλής που πήγανε, επιτρέπετε. Στη Φορτούνα Σιτάρτ. Μπράβο, εντάξει. Ναι. Ωραίος. Άρα ο Κούτρης έμεινε. Ο Κούτρης έμεινε. Μέχρι να φύγει. Πότε θα φύγει. Μπορεί να φύγει στις 14 Σεπτεμβρίου. Αλλά φύγει. Εγώ μισό λεπτό. Τι να του πεις τώρα, τελευταία μέρα φύγε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ούτε ο Ρονάλντο δεν βρίσκει ομάδα. Οι διεργασίες πάντως για πιθανή αποχώρησή του δεν σταματάνε. Όχι, άλλο για μένα. Εγώ πάω στο ηθικό κομμάτι, όχι στο αγωνιστικό. Πού αν πεις σε ένα μπέκ τελευταία μέρα. Ο Κορμπεράν, μπορεί να το έχουν πει εδώ και καιρό για να. Α, άλλο αυτό. Μα ο Κορμπεράν στη συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού πριν από λίγο καιρό. Είπε δεν χρειάζεται. Και να φύγει, λέει, δεν με πειράζει. Εμένα, δεν χρειάζεται να του πει. Ήδη αυτό θα έπρεπε να είναι στα αναμένα κάρβουνα. Δεν μπορεί να βγει στο παζάρι να βρει ομάδα όταν δεν έχει αντίστοιχη ειδοποίηση από την ομάδα σου. Καλά, έχει μάνατζερ. Χτυπάει την πόρτα και λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, με θέλετε, τελειώνει.